Γεια σας! Καλωσορίσατε στο «Φτιάξε το μόνος σου» δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα σας δείξω μια εύκολη συνταγή για μπισκότο. Ένα μπισκότο με Όρεο στο φούρνο προκυμάτων. Η συνταγή είναι πανεύκολη, τα υλικά που θα χρειαστείτε τα έχετε όλοι στο σπίτι σας και φυσικά θα χρειαστείτε και μια κούπα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη διάφανη. Πάμε να πούμε τα υλικά. 4 κουταλιές αλεύρι, 3 κουταλιές γάλα, 2 μπισκότα Όρεο. Θα χρειαστούμε λίγο μία μικρή ποσότητα από baking powder, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη. Ρίχνουμε λοιπόν το baking powder, μία πολύ μικρή ποσότητα, να δείτε πόσο βάζω με το κουταλάκι μου, μέσα στο αλεύρι και το ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα αυτό μέσα στην κούπα που θα βάλουμε στο φούρνο κοκκιμάτων και την ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά αυτά τα τρία υλικά. Ωραία, νομίζω ότι είναι εντάξει. Στη συνέχεια ρίχνουμε το λάδι και το γάλα. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας. Δείτε λοιπόν τι υφή πρέπει να έχει. Ούτε πολύ στέρεο, αλλά ούτε και πολύ υγρό. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Τώρα θα ρίξουμε το πρώτο μπισκότο, το οποίο το έχουμε θρηματίσει. Θα ανακατέψουμε για να γίνει ένα με το μείγμα μας. Και στη συνέχεια, ναι, νομίζω ότι είναι τώρα εντάξει. Και τώρα θα θρηματίσουμε και το δεύτερο μπισκότο σε λίγο πιο μεγάλα κομμάτια και θα το ρίξουμε από πάνω. Χωρίς να το ανακατέψουμε φυσικά. Έτοιμο λοιπόν, το γλυκό μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο κοκκιμάτων για ένα λεπτό στους 800 βατ. Έτσι λοιπόν θα σας γίνει το μπισκότο. Είναι πραγματικά πολύ εύκολη συνταγή και πραγματικά πολύ νόστιμη. Ελπίζω να την κάνετε και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να πατήσετε μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας εάν κάνετε τη συνταγή και σας άρεσε και φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα.